Φίλιππο τον Τίμβιο, ανώτερο μετεωρολογικό λειτουργό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι μας φέρνει ο καιρός? Καταρχήν, αρκετά ευχάριστες θερμοκρασίες για την εποχή. Είμαστε σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από τα κανονικά. Οι κανονικές θερμοκρασίες για τις μέρες που έρχονται είναι 35 βαθμοί στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά παράλια, 30-31 στα νότια και ανατολικά και 26 στα ψηλότερα ορεινά. Για σήμερα να μένουμε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές, γύρω στις 30-32 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και 24 στα νότια. Λοιπόν, σας έχουμε χάσει λίγο με τη σύνδεση. Το δυτικό ρεύμα αέρα. Σας έχουμε χάσει λίγο με τη σύνδεση, αν μπορούμε να επαναλάβουμε τις θερμοκρασίες. Μάλιστα. Οι θερμοκρασίες για σήμερα, 30 με 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα ανατολικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και 24 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τι θα έχουμε που ακολουθεί Σαββατοκύριακο, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες, κύριε Τίμβη? Οι θερμοκρασίες αύριο θα είναι κατά τι ψηλότερες, όπως και την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η αστάθεια που θα εκδηλωθεί τις απογευματινές, μεσημέρι προς απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε για σήμερα αναπτύξεις νεφών, πρώτα στις ορεινές περιοχές, όπου περιμένουμε βροχές και πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας. Και αυτό αργότερα θα κινηθεί και πιο νότια, δηλαδή όχι στα παράλια, στις ημιωρινές περιοχές της Νοτιάς Κύπρου και στα ανατολικά παράλια. Δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για βροχές όπως και καταιγίδες. Μάλιστα. Ναι. Είναι αυτό που μας λέγατε την Δευτέρα ότι βλέπετε να έρχεται κάτι? Μάλιστα. Μάλιστα. Ήρθε λίγο πιο γρήγορα, ναι, από ό,τι το περιμέναμε. Την περασμένη εβδομάδα φαινόταν αυτό να εκδηλωθεί το Σάββατο και την Κυριακή. Το βλέπουμε να ξεκινάει σήμερα. Αύριο είναι πολύ μικρότερες οι πιθανότητες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πάλι για τα ορεινά και το εσωτερικό. Βέβαια, όταν λέμε ανατολικά παράλια, δεν εννοούμε πάνω στην παραλία, που αυτό θα επηρεάσει πολύ κόσμο που θα θέλει να κινηθεί, ναι, προς τα εκεί, αλλά αρκετά πιο μέσα. Μάλιστα. Τώρα τι με τα επίπεδα του ανέμου, τι κάνουμε, κύριε Τίμβη, θα έχουμε? Γιατί βλέπουμε ότι ειδικά κατά το βράδυ, έτσι αρχίζει ένα αεράκι. Μάλιστα. Θα εξακολουθήσει σήμερα τουλάχιστον. Στα νότια παράλια είναι γενικά 3 με 4 μποφόρ ο άνεμός μας. Στα νότια παράλια το μεσημέρι προς απόγευμα θα πάει στα 4-5 και παροδικά στα 6 μποφόρ. Αυτό όμως δεν θα το δούμε στο εσωτερικό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε έντονα φαινόμενα υγρασίας αυτές τις μέρες? Έχουμε φαινόμενα υγρασίας το βράδυ, μάλιστα. Ναι. Και χθες είχαμε, αναμένουμε να έχουμε και απόψε, ο ισχυρός ο άνεμος φέρνει υγρασία στο εσωτερικό, όπου με την πτώση της θερμοκρασίας η σχετική υγρασία αυξάνει. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε λίγο. Βέβαια. Η δυνατότητα του αέρα να κρατήσει υγρασία εξαρτάται από τη θερμοκρασία του. Ναι. Εάν έχουμε κάποια συγκεκριμένη σχετική υγρασία την ημέρα με ψηλή θερμοκρασία, όταν η θερμοκρασία θα πέσει, θα αυξηθεί η σχετική υγρασία, γιατί ο αέρας δεν μπορεί να κρατήσει την ίδια ποσότητα νερού, οπότε αυξάνεται η σχετική υγρασία. Είναι κάπως πολύπλοκο, αλλά αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο. Τώρα, αυτό το σύστημα που μας επηρεάζει θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα ή θα αποχωρήσει, ας πούμε, Δευτέρα-Τρίτη? Δεν είναι σύστημα, μια μικροδιαταραχή είναι. Θα περάσει, ναι, και από την ερχόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται στον ορίζοντα οτιδήποτε άλλο να πρόκειται να φέρει βροχές ή καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες μας είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Είναι λίγο κάτω, όπως την κανονική, λίγο περισσότερο της κανονικής. Δεν θα έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τον καιρό, τουλάχιστον για την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε.